Ξεκίνησε ήδη από χθες από την υπηρεσία της κοινωνικής πρόνοιας στο Δήμο της ΚΟ η διανομή ωφελούμενους δικαιούχους των ΚΕΑ και ΤΕΒΑ. 24, δηλαδή 25 και 26 Οκτωβρίου πρόκειται να ολοκληρωθεί. Ο τόπος παραλαβής και διανομής είναι η κεντρική αποθήκη του ΤΕΒΑ του Δήμου της ΚΟ, η οποία στεγάζεται στο παλαιό εργοστάσιο Αλεξάνδρ Φάσιον στο 4 χιλιόμετρο ΚΟ χωριά στην περιοχή Μαρμαρωτό και θα γίνεται από τις 10 το πρωί έως και τις 2 μετά το μεσημέρι. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα όσα μας δήλωσε σήμερα, η αρμόδια υπάλληλος που βρίσκεται εκεί, ήδη από χθες διεκπεραιώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός των δικαιούχων οι οποίοι πέρασαν για να παραλάβουν τα προϊόντα. Πληροφορίες να σημειώσουμε ότι δίνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου στο 2242-021-502. Η πρόεδρος εντωμεταξύ της επιχείρησης μας ενημέρωσε σχετικά και με τους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές τις μέρες για τα προγράμματα που υλοποιούνται από την ΚΕΠΑΠΙΑΣ. Θα έλεγα πάρα πολύ καλά, προσωπικά είμαι χαρούμενη γιατί τέτοια πληρότητα δεν είχα ποτέ. Δηλαδή στη Λιακάδα ερχόντουσα με το ζόρι, παίρναμε 3-4 φορές τηλέφωνο για να έρθουν. Εχθές που έβρεχε είχαν έρθει όλοι. Δεν το περίμενα. Μέσα έξω ήμασταν γεμάτοι. Άρα, τα δώσαμε σχεδόν όλα τα προϊόντα. Έχουν μείνει γύρω στα 35 άτομα τώρα. Έχουν αρχίσει από τις 8 η ώρα το πρωί και έρχονται. Και πιστεύω ότι θα τελειώσουμε σιγά σιγά. Θα τα δώσουμε όλα. Και όσοι ελέγχουν θα ειδοποιηθούν. Ναι, θα ειδοποιηθούν και πάλι γιατί είναι και αύριο τελευταία μέρα Παρασκευή. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρία Πή, ξεκίνησε ήδη από χτες όπως ανακοινώθηκε η διανομή στους δικαιούχους των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο τομέας της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου της ΚΟ. Για ποια προγράμματα πρόκειται, θα μας εξηγήσετε, πόσοι είναι οι δικαιούχοι και φυσικά αν τα προϊόντα που πρόκειται να διανύμετε είναι ήδη εδώ σε αποθήκες. Δεν ξεκίνησε χτες, κάθε μήνα γίνεται η διανομή. Απλά χρειάζεται. Χθες λοιπόν από το Ιωάννου ξεκίνησε η διανομή στα είδη παντοπολίου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και κρέατος και πρώτα δηλαδή κρέας από το Οκτωβρίου στους 100 δικαιούχους του ΤΕΒΑ οι οποίοι είναι και γραμμένοι και στο ΚΕΑ, στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Άρα λοιπόν αυτή την περίοδο, αυτό το διήμερο δηλαδή, μιας και συνεδριάζει η αρμόδια επιτροπή αύριο στην ΚΟ, υπάρχουν αντίστοιχα και οι έλεγχοι των προγραμμάτων. Ποια προγράμματα ελέγχονται από την συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία θα αποφανθεί αύριο για την επιτυχία τους ή όχι, σε ό,τι αφορά τον τομέα της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Είναι τα δύο προγράμματα, είναι το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρώμα και το Κέντρο Συμβουλευτικής. Το Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρώμα, απαρχικά η σύμβαση, ο προγραμματισμός ήταν για τη λειτουργία του για 3 χρόνια. Να σας πω ότι ήδη από τον πρώτο του χρόνο λειτουργίας το ίδιο το κράτος έδωσε παράτηση συν 3. Άρα μιλάμε συνολικά μέχρι στιγμής για 6 χρόνια. Οι ενδείξεις που έχουμε και τα μηνύματα είναι ότι είμαστε από τα πρότυπα κέντρα κοινότητας σε όλη την Ελλάδα στον τρόπο λειτουργίας. Και κυρίως και όσο ό,τι αφορά το παράρτημα Ρωμά, όπου λογικά και θα αποδειχθεί φαντάζομαι από τις εργασίες του συνεδρίου, πρέπει να έχουμε και τον υψηλότερο δείκτη φίτησης των παιδιών σε σχολεία και παρακολούθησης βέβαια. Πολύ ευχάριστο. Αυτό το πρόγραμμα το συγκεκριμένο είναι σε αυτά που όπως είπατε θα επιμηκυνθούν στην εξαετία ήδη αποφασισμένα. Είναι το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρώμα. Κέντρα Κοινότητας έχουν όλοι οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα, με Παράρτημα Ρώμα έχουν λιγότεροι. Ένας από αυτούς είναι και ο δικός μας γιατί είχαμε και την πληθυσμιακή ομάδα στην ΚΟ. Αυτό που σας είπα για τα παιδιά έχει να κάνει με το ότι πραγματικά μέχρι στιγμής και εύχομαι να συνεχιστεί έτσι, ας ακολουθήσουμε την περσινή χρονιά, είχαμε μηδενικές διαρροές. Δηλαδή τα παιδιά που ξεκίνησαν να πηγαίνουν σχολείο, παρέχοντάς τους ό,τι μπορούμε και εμείς να κάνουμε, σε σχολικά είδη, σε ρούχα, η περιφέρεια έχει φροντίσει για τη μεταφορά τους. Έχουμε μηδενικές διαρροές, σε όλες τις βαθμίδες έχουμε να χαιρόμαστε και να παρακολουθούμε. Τι προσωπικό αποσχολεί το πρόγραμμα στη συγκεκριμένη δράση? Το Κέντρο Κοινότητας έχει δύο κοινωνικούς λειτουργούς, έναν παιδαγωγό, μία διοικητική υπάλληλο. Έχουμε σε κρεμότητα την πρόσληψη ψυχολόγου και διαμεσολαβητή. Ολοκληρώθηκαν όλα όσα έπρεπε να γίνουν. Ευελπιστώ μέχρι τέλος του μήνα, το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, τους έχουμε και αυτούς κοντά μας. Τώρα δεν θα πρέπει να ρωτήσω τον καθηγητή αρμόδιο, ο οποίος διαχειρίζεται το πρόγραμμα, αλλά θα επιχειρήσω να ρωτήσω εσάς, που προφανώς θα γνωρίζετε, αν τα παιδιά που ξεκίνησαν ήδη από την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος
συνεχίζουν μέχρι και τώρα να παρακολουθούν τα μαθήματα, να έχουν ενταχθεί στη σχολική κοινότητα. Για τον Ρωμά που είπαμε σχολιάσει, σωστά είπα προηγουμένως. Έχουμε μηδενικές διαρροές. Τα παιδιά ξεκινούν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στην τάξη στην οποία πρέπει να φοιτήσουν. Κάνουμε κάθε προσπάθεια να σας υπενθυμίσω βέβαια ότι υπεύθυνο είναι το κέντρο κοινότητας για το ότι όλα τα παιδιά έχουν πλέον βιβλιάριο υγείας, έχουν εμβολιαστεί, καθώς και ότι τους παρέχουμε κυριολεκτικά οτιδήποτε χρειάζονται σε γραφική ύλη, τσάντες και οργισμό. Η ένταξη στη σχολική κοινότητα υποστηρίζεται από το κέντρο. Ομαλότατη θα έλεγα, με σημαντική βοήθεια των εκπαιδευτικών στα σχολεία που φοιτούν, γιατί υπάρχει διασπορά σε όλα τα σχολεία, βεβαίως και είναι. Όμως και από τα ίδια τα παιδιά, τους συμμαθητές τους έχουν αγκαλιαστεί. Κάποια ψηλά προβληματάκια που παρουσιάστηκαν κατά καιρούς αντιμετωπίζονται από τον παιδαγωγό, την κοινωνική λειτουργό αλλά και τον διευθυντή του σχολείου. Άρα λοιπόν αύριο κρίνεστε και φυσικά επισήμως θα ανακοινωθεί η αποτελεσματικότητα του. Ναι, φαντάζομαι πως ναι. Τώρα σε λίγο περιμένουμε στο γραφείο και θα δεχτούμε μία ομάδα 6 ελεγκτών για κάποια διοικητικά έγγραφα ή οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο χρειαστούν και τα υπόλοιπα στο συνέδριο.